Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Εθνικής Ενότητας, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, και θα πάμε σε μερικά ακόμη ερωτήματα των συμπολιτών μας. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Μαρίνου Δέσποινα. Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, σας παρακαλώ, ποια η διαφορά του λαθρομετανάστη από τον μετανάστη και ποια του επίκου από τον πρόσφυγα. Ευχαριστώ πολύ. Μετανάστης είναι ο Έλληνας που πήγε στο εξωτερικό με τα χαρτιά του όλα. Που τον εξετάζανε, δεν τον βάζανε μέσα στη χώρα, εάν δεν είχε πάει τα πιστοποιητικά υγείας και τα λοιπά. Έφευγε από εδώ να πάει στη Γερμανία, ήξερε θα πάει στην τάδε πόλη, θα μείνει στην τάδε διεύθυνση, θα κάνει αυτή τη δουλειά, θα παίρνει αυτά τα λεφτά από το εργοστάσιο. Αυτή ήταν η ελληνική μετανάσταση στη δύσκολη δεκαετία του 50 και του 60. Το να μπουκάρει κάποιος από την πόρτα, από το παράθυρο μέσα, είναι αθρομετανάστευση. Εάν σας χτυπήσει την πόρτα κάποιος το απόγευμα σε 7 η ώρα και σας πει πεινάω, θα ανοίξετε. Ό,τι έχει θα το βγάλετε. Εάν όμως 3 ώρα το πρωί μπει από το φεγγίτι μέσα, δεν θα έχει την ίδια συμπεριφορά. Μην μπαίνω από το φεγγίτι στη χώρα. Δηλαδή οι Σύριοι είναι πρόσφυγες ή όχι? Όποιος μπαίνει παράνομα στη χώρα είναι λαθρομετανάστης. Και πάμε σε κατηγορία πρόσφυγας, οικονομικός μετανάστης και πάει λέγοντας. Αλλά η πρώτη ιδιότητα είναι λαθρομετανάστης. Κύριε Πρόεδρε, από εμπόλεμη ζώνη, πώς αλλιώς θα μπορούσε να έρθει με τα χαρτιά του? Μα επαναλαμβάνω, η πρώτη ασφαλής χώρα είναι η Τουρκία, δεν είμαι εγώ. Μα τι θεωρούν? Μα πώς θα το κάνουμε, είναι η Τουρκία. Το λέει σαφώς το δίκαιο. Το παγκόσμιο δίκαιο, το διεθνές δίκαιο λέει. Η πρώτη χώρα υποδοχής, δεν είμαι εγώ. Μου το φορτώνει η Ευρώπη τώρα, το φορτώνει επειδή είμαι πιο κοντά εγώ και μου κλείνει τα σύνορα γύρω-γύρω και αυσφιδιώ θα σκάσω όλωρα. Αν έρθουν 200.000, θα σκάσουμε. Ποιο τουρισμό θα πάει το καλοκαίρι, ποιο θα πάει στη Μυτιλίνη, γιατί να έχει την ακύρωση? Ποια εικόνα είναι αυτή η οποία επικρατεί? Οι ειδωμένοι, γιατί είναι κλειστοί? Τα τρένα μα, γιατί δεν περνάνε? Ξέρει τι προϊόντα σαπίζουν? Αυτό θέλω. Ευνομία θέλω. Κράτο δικαίου θέλω. Ελάτε, το όνομά σα και το ερώτημα. Ονομάζομαι Θεόφιλο Κρητικό. Είμαι μόνιμο κάτοικο τη Γερμανία από το 1964. Έχω μία γνώμη για την κεντρική Είστε Ευρώπη. Είστε για λίγες μέρες εδώ? Για κάνα 2-3 μήνες ερχόμαστε το καλοκαίρι, το χειμώνα, με συγχωρείτε. Ναι. Και φεύγουμε κατά το καλοκαίρι, επειδή έχουμε μία οικογένεια και πέρα, παιδιά και εγγόνια. Οπωσδήποτε είμαι επηρεασμένος από την οργάνωση της κεντρικής Ευρώπης, όσο αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση γενικά και πώς λειτουργούν τα οικονομικά συστήματα της Μεσαίας Ευρώπης. Συγκρίνοντας λοιπόν τη Μεσαία Ευρώπη, χωρίς τώρα να είμαι εθνικιστής, να υποστηρίζω Γερμανίες, Γαλλίες κτλ., μόνο με δεδομένα, βλέπω μία Ελλάδα η οποία είναι αδιοργάνωτη σε όλα τα επίπεδα. Και ζητάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, λεφτά. Εγώ αν είχα τώρα 100 δισεκατομμύρια, θα σας τα έβαζα στο τραπέζι και θα σας έκανα την εξής ερώτηση. Σε αυτή την ανοργάνωση που βρισκόμαστε, τι θα κάνατε με τα 100 δισεκατομμύρια για να βοηθήσετε τους Έλληνες και ιδιαίτερως τους νέους Έλληνες πολίτες? Τι θα κάνατε, από πού θα αρχίσατε, και θέλω τεκμηριωμένη απάντηση, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας μιλήσω με μια πολλά παραπολή. Του δώσατε. Πολλά του δώσατε. 100 δισεκατομμύρια. Να δώσω περισσότερα, λέτε. Πολλά δώσατε. Άστον, μην τον κόβεις, μην τον κόβεις. Δεν θέλουμε εκτός. Ελάτε, Πρόεδρε. Όχι, η ερώτηση είναι πολύ καλή. Είναι εύστοχη η ερώτηση. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι να ταΐζεις ένα ψάρι κάποιον. Είναι να του μάθεις ψάρεμα. Η απάντησή μας μου φαίνεται ταιριάζει με αυτά που σκέπτομαι. Εάν θέλετε πραγματικά να του μάθεις κάποιον να ψαρεύει σωστά, εννοείται την εκπαίδευση, τη σχολική εκπαίδευση των Ελλήνων νεαρών. Έτσι, αυτό εννοείται. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε περισσότερα σε μέσο όρο μεταπτυχιακά και διδακτορικά και τα οποία φεύγουν. Φεύγουν τη χώρα και γεμίζει με μακμέτες και με Χασάν. Διώχνουμε τα καλύτερα παιδιά και κρατάμε εδώ πέρα όλους αυτούς τους μετανάστες. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όχι, η αλήθεια είναι η άλλη, κυρία. Εάν πάτε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, στα εργαστήρια μέσα, αποκλείεται να μην βρείτε Έλληνα. Αποκλείεται να μην βρείτε Έλληνα. Ναι, διότι το σύστημα λειτουργεί. Εδώ δεν λειτουργεί το σύστημα, κύριε Πρόεδρε. Ποιος έχει αντίρρηση? Εδώ δεν έχουμε τις γι' αυτό είπα, νόμος και τάξη. Τις προϋποθέσεις για να ανεπτυχθούν αυτά τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, νόμος και τάξη. Εκεί υπάρχει νόμος και τάξη. Δεν μου λέτε, πώς θα αλλάζετε την παιδεία σας, παρακαλώ, να είναι πιο αποδοτική? Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Αν σας πω για την παιδεία, δεν προλάβω εγώ έξω από το στούντιο. Όχι, προσπαθήστε λίγα. Θα έρθουν όλα τα παιδιά. Άλλη ερώτηση, σας παρακαλώ. Η παιδεία μας είναι
η χειρότερη που υπάρχει από πλευράς οργάνωσης. Καταρχήν απαγορεύεται το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εφόσον είναι, η παιδεία μας είναι ανοησία, είναι ανοησία αυτό που συμβαίνει στη Βουλγαρία, στη μέχρι χθες κομμουνιστική Βουλγαρία, στη μέχρι χθες κομμουνιστική Τσεχία, να μην μπορεί η Ελλάδα να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, όταν η παιδεία μας είναι σε αυτό το στο βαθμό που εσείς εννοείτε, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Γερμανία βασίζεται η ανάπτυξή της, η οικονομική ανάπτυξή της, στο λεγόμενο handwerk. Είναι δηλαδή οι μορφωμένοι άνθρωποι στο επίπεδο, πώς θα το έλεγα, που μαθαίνουν να είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων κτλ. Κτλ. Εάν γνωρίζετε ότι στη Γερμανία και στην Ευρώπη αυτή η λεγόμενη dual system είναι διπλό σύστημα εκπαιδεύσεως μιας χειρονακτικής εργασίας, θα έλεγα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε αυτό το σύστημα πρέπει να πάρουμε κι εμείς. Ενδιαφερόμαστε εμείς οι Έλληνες πολιτικοί για αυτά που εμείς δεν κατέχουμε να τα πάρουμε από την Ευρώπη και να τα εφαρμόσουμε εδώ. Σας θυμά ότι μιλάτε έτσι για τη χώρα που σας δίνει ψωμί. Σας θυμά. Όχι, με συγχωρείτε, κάνετε πολύ λάθος. Δεν σας θυμά. Μιλάτε έτσι για τη Γερμανία. Τώρα εσείς με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι μου λέτε. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι εγώ εκτιμώ τη Γερμανία περισσότερο από την Ελλάδα. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ λυπάμαι και μου ανεβάζετε τόσο πολύ το γερμανικό σύστημα. Με θίξατε τώρα. Εάν θέλουμε σύστημα, υπάρχουν και άλλες χώρες. Με συγχωρείτε. Υπάρχει και η Αμερική, υπάρχει και η Ιαπωνία ενδεχομένως. Υπάρχουν χώρες. Να πάρουμε πολλά μηνύματα. Γιατί δεν τα παίρνετε, κύριε? Πώς? Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην Ευρώπη. Πάρτε από κάπου κάτι καλύτερο, αφού δεν λειτουργεί τίποτα εδώ στην Ελλάδα, σωστό? Βεβαίως. Δεν λειτουργεί, κύριε. Δώσε με την εξουσία και θα εφαρμόσω πολλά από αυτά. Δηλαδή, δεν μου λέτε, 70 χρόνια τώρα που είσαστε όλοι πολιτικοί στην Ελλάδα, δεν καταφέρατε τουλάχιστον από περιέργεια να δείτε τι κάνουν οι γείτονες, όχι οι γείτονές μας αυτής, οι άλλοι γείτονες της Ευρώπης. Έρχεται και μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, τώρα εγώ δημιουργώ ένα καινούργιο κόμμα και θα αρχίσω να σκέπτομαι αυτά που μου λέτε, κύριε, εσείς το όνομά μου. Με συγχωρείτε, με απογοητεύσατε. Έχετε δικαίωμα να αισθάνεστε οποιαδήποτε απογοήτευση θέλετε για τη χώρα. Εγώ δεν είμαι απογοητευμένος, κύριε, από τη χώρα μας. Δεν είμαι απογοητευμένος, κύριε. Καλά, γι' αυτό ζήτησε η Γερμανία. Όχι, με συγχωρείτε. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Αυτό ούτε στη Γερμανία δεν αποδίδει. Πουθενά. Εμείς οι οποίοι έχουμε εγκαταλείψει την Ελλάδα σαν εργάτες και πήγαμε εκεί πέρα, σπουδάσαμε, δημιουργήσαμε σαν οικογένειες κτλ. Είμαστε πιο πολλοί Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί φύγαμε με μια φωτογραφία Ελλάδος η οποία ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Λοιπόν, αυτά τα υπονοούμενα σας μπορεί να τα κρατήσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, όχι στη δική μου διεύθυνση. Καταλάβατε, όχι στη δική μου διεύθυνση. Έχετε το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, να κατηγορείτε όσο θέλετε τη χώρα. Άλλη ερώτηση. Έλατε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γκικόπουλος ονομάζομαι. Είμαι συνταξιούχος. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά από την αρχή της εκπομπής παρατήρησα ότι μας μιλάτε λίγο αόριστα, μην πω πολύ. Μας μιλάτε χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Σας ρωτήσανε οι κύριοι δημοσιογράφοι με ποιους προβλέπετε να συνεργαστείτε, αν έχετε κάποιο πλάνο. Δεν απαντήσατε. Και ξαφνικά μπορεί, αν θα έρθουν οι εκλογές, εάν έχετε βγει, και το λέω καλοπροαίρετα, να πέσουμε από τα σύννεφα για να πείτε πάλι, να φτάσετε να πείτε, συνεργάστηκα με το Α, με το Β, με το τάδε κόμμα, εξ ανάγκης για να σώσω την πατρίδα. Νομίζω αυτό δεν είναι σωστό. Να πηγαίνουμε και να κρατάμε υπονοούμενα ή να αφήνουμε μάλλον κάποιες ανοιχτές πόρτες το τι θα γίνει. Αυτά προς παρατήρηση στη συζήτηση. Και γι' αυτό δεν θα έπαιρνα το λόγο, γιατί δεν είδα κάτι συγκεκριμένο να σας ρωτήσω, όπως είπε και ο συνομιλών πιο μπροστά φίλος εδώ, ότι δεν μας είπατε κάτι για την οικονομία, δεν μας είπατε κάτι το τι μελιγενέστε αύριο. Δεν υπήρχε προοπτικές. Αναγκάστηκα να ζητήσω να πάρω το λόγο, γιατί μιλώντας με τον κύριο που είναι Έλληνας, πολύ Έλληνας, και ειλικρινά με στεναχωρήσατε, ειλικρινά με εκνευρίσατε με τον τρόπο που το απαντήσατε.
ότι κάνει καλύτερη τη Γερμανία. Και ενώ ο άνθρωπος σας είπε, είμαι Έλληνας. Μην το αμφισβητείτε. Αγαπάω περισσότερο την Ελλάδα, παρόλο που μεταΐζει η Γερμανία. Και λυπάμαι. Αυτό δεν τ' άκουσα, είναι αλήθεια. Δεν τ' άκουσα, αλλά μου αρέσει να το ακούω. Τότε συγχωρέστε και εμένα τον εκνευρισμό μου και τις κινήσεις που κάνω. Γιατί εγώ, όταν έχω τέτοιους συμπατριώτες, είμαι πολύ υπερήφανος. Να τρώνε αλλού, να ζουν αλλού, πολύ πιο καλύτερα. Αλλά να λένε πρώτα είμαι Έλληνας. Πρώτα έχω την Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα που όταν έφυγε ίσως στη Γερμανία, γιατί χάνει να έχω αδέλφια στην Αυστραλία, φύγανε σχεδόν με διαφορετικά παπούτσα. Και πήγανε, ζήσανε αλλού, γίνανε ανθρώποι και δόξα τω Θεώ, γι' αυτό εκνευρίστηκα, έχουνε την ιδεολογία του Κυρίου, ότι αισθάνονται και σήμερα Έλληνες. Γιατί μιλάω μαζί τους, βλέπουνε τη χώρα και ενώ τη χώρα την αφήσανε όταν φύγανε σκορπισμένοι στους τέσσερους ανέμους που έβρισκε, προσπαθούσε να βρει τα πετράδια της να σταθεί, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται χειρότερα από τότε, από τη δεκαετία του 60. Μα ξαναφεύγουν τα νέα παιδιά, δυστυχώς μεταναστεύουν και σήμερα. Μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά. Συγχωρείς, δεν ήθελα και άλλες φορές. Νίκο, μου διαφοράνε το 60, φεύγανε εργάτες. Για την όχι, εκπομπή, όχι, παρακαλώ. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω, μακάρι να είχαμε στους 10 σταθμούς, στα 10 κανάλια που έχουμε, ξεφεύγω τώρα λίγο από το θέμα, άλλους 5 Χατζηνικολάου. Όχι, όχι. Συγγνώμη, όχι, το κόβω, παρακαλώ, το κόβω. Παρακαλώ. Πάμε στην απάντηση του Προέδρου. Δεν άκουσα ερώτηση, αλλά πάμε να απαντήσω. Όχι, ακούσα και όχι ένα σχολιασμό. Εάν θέλετε, όπως και εσείς είπατε, συγγνώμη, ότι δεν ακούσατε τον κύριο, εγώ θα το δεχτώ τότε και αν με συγχωρέσετε και πρώτα απ' όλα με συγχωρέσει ο μη γυρός για την έξαρση αυτή που με έπιασε. Αλλά ήταν από χαρά και από ευχαρίστηση βλέποντας τέτοιους ανθρώπους. Πάντως λοιπόν, εγώ διέκρινα και ένα ερώτημα σε σχέση με τις συνεργασίες τις μελλοντικές. Λοιπόν, απάντηση. Σοβαρό ερώτημα. Το ερώτημά απάντηση μου είναι, απάντηση, καλό είναι τη στιγμή που αποφασίσατε να βγείτε, να δώσετε συνέντευξη σε ένα από έναν από τους εγκυρότερους δημοσιογράφους, σε ένα έγκυρο κανάλι, με επίσης εκλεκτούς και έγκυρους δημοσιογράφους, για τους παρακολουθώ, επιτρέψτε μου να πω, να μην πω τα ονόματά σας, να πω ομαδικά και τους τρεις. Έτσι, έπρεπε να έχετε κάποια ατζέντα λίγο πιο συγκεκριμένη, τουλάχιστον έστω στα πρώτα βήματα, για να μην αφήνουμε υπόνοιες, γιατί κάλλιστα καλοπροαίρετα, εγώ ο ίδιος, να μην χρησιμοποιήσω ή δείξω κάποιους, γιατί να μην πω αύριο με ένα 8%, με ένα 7% η Χρυσή Αυγή, γιατί ο Καρατζαφέρης και με ένα 4%, με ένα 5% να μην πάει εκεί και να πει εγώ θέλω και 4 καρέκλες για να μην πάω εκεί, να μην κάνω. Ενώ όταν ξέρω ποια είναι η στάση του κυρίου Καρατζαφέρη, και με καλό, μακάρι να πάτε καλά. Βάλτε μια τελεία για να απαντήσει. Ναι. Ελάτε, λοιπόν, Πρόεδρε. Θέσατε κάποια θέματα να σας απαντήσω. Πρώτον, σε μια συνέντευξη, όπως προφανώς πρέπει να γνωρίζετε, απαντάς επί θεμάτων που σου έθεσαν. Απάντησα στα ερωτήματα που μου θέσανε. Ένα. Αυθερέτως δεν θα μπορούσα εγώ να ανοίξω την ατζέντα του προγράμματος. Αυτό το ένα θέμα. Ίσως δεν είστε ο ειδικός. Δεύτερον, είπα ότι εγώ θα συμμαχήσω και θα συμπράξω με όποιον έχει την ίδια ατζέντα με τη δική μου κοινή. Εγώ είμαι ευρωσκεπτικιστής. Εάν λοιπόν υπάρξει κάποιος άλλος και αποδεχθεί ή σκεφτεί ή εισηγηθεί ανάλογα πράγματα, μπορώ να μιλήσω. Όμως με κόμματα μνημονιακά δεν πρόκειται να συμπράξω. Αυτό είναι το ένα θέμα. Εάν τώρα εννοείται ότι θα πρέπει να κρατήσω μια πολιτική, να είμαι εξόριστος μες στη Βουλή, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, να μην έχω συνομιλίες με κανέναν, όχι, αυτό δεν το κάνω. Εγώ είμαι πάντα ένας άνθρωπος του διαλόγου. Επέβαλα το διάλογο και έκανα την πρώτη πολυκομματική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και κουράστηκα για αυτό το πράγμα. Για να υπάρχει διάλογος. Πάντα υπήρχε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και ήρθε ο Καρατζαφέρης και έσπασε αυτή την μονολυθικότητα. Αν λοιπόν μου λέτε ότι εγώ θα αυτοξεριστώ εις τα ορεινά της Βουλής, αλλά Χρυσή Αυγή, δεν θα το κάνω. Εάν μου λέτε, εάν πρόκειται να συνεργαστώ με τα μνημονιακά κόμματα, δεν θα το κάνω. Αν σας κάλυψε σε αυτό, έχει καλώς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αγαπητέ μου φίλε, εδώ στο πρόγραμμα υπάρχει η πρότασή μου
πρόταση που υπάρχει. Οι 12 του ψηφοδελτίου επικρατείας να είναι υποχρεωτικά ομογενείς. Πρόταση Καρατζαφέρη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς ενδιαφέρομαι εγώ. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος αυτός, ο οποίος δεν είπατε άλλος κύριος, να είναι βουλευτής. Γιατί τους λέω, εάν κάνουμε 12 βουλευτές, οι οποίοι θα ψηφίζουμε επιστολική ψήφο, αυτοί θα είναι ομόλογοι του Γκόκλασμαν, του γερουσιαστή στην Αμερική. Θα είναι ομόλογοι του Γερμανού βουλευτή. Θα είναι ομόλογος του Αυστραλού. Εάν λοιπόν κατορθώσουμε και βάλουμε 12 βουλευτές Έλληνες από Δήμους, τότε θα έχουμε κερδίσει. Άρα λοιπόν, αγαπάω πάρα πολύ τους αποδήμους και πρέπει να σου πω ότι είμαι ο πρώτος που έχω καταθέσει τροπολογία στην Βουλή, η κυρία Λώρα Ιωάννου το θυμάται, κάνει το ρεπορτάζ, για να υπάρχει η ψήφος των αποδήμων. Άρα λοιπόν, αγαπάω πολύ τους αποδήμους και είναι τρόπος ζωής. Και έχω και στην οικογένειά μου αποδήμους. Τώρα, εάν εκνευρίστηκες, όταν γίνεται μια πολιτική κουβέντα, Έλληνες είμαστε, υπάρχει ο ανάγλωσος εκνευρισμός. Εγώ μια φορά δεν σου κρατάω καμία κακία. Σας ευχαριστώ. Άλλος συμπολίτης που θέλει να θέσει ερώτημα? Όχι. Τελειώσαμε. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, κάποιο ερώτημα που προέκυψε στην πορεία? Όχι, να θέσω εγώ λοιπόν το τελευταίο ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα ανοίξετε συζήτηση με στελέχη πολιτικά για την ένταξή του στο νέο κόμμα. Μια λέξη. Περιγραφή θέλω δηλαδή. Μια λέξη. Της εικόνας του πολιτικού που θέλετε να έχετε στα ψηφοδέλτια. Σοβαρότητα, τίποτα άλλο, Νίκο μου. Αυτή είναι η μόνη λέξη. Να είναι σοβαροί άνθρωποι. Και τώρα, επειδή στον κάποιο διάλειμμα είπα για το ΠΕΧΗ, δίνω πάρα πολύ σημασία στο ΠΕΧΗ. Τι είναι το ΠΕΧΗ? Το ΠΕΧΗ είναι παιδεία, ευφυΐα, χαρακτήρα, ήθος. Εάν ένα από όλα αυτά λείπει, τότε δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Και παιδεία πρέπει να έχεις, όχι μορφωμένος, παιδεία. Και ευφυΐα, εύφυτη, να μπορείς να ρολάρεις. Και χαρακτήρα, να έχεις χαρακτήρα και να έχεις και ένα ήθος. Έτσι λοιπόν, ψάχνω ανθρώπους με ΠΕΧΗ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να είστε καλά και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Σε πλεονάζοντα βαθμό τα στοιχεία του ΠΕΧΗ. Α, προσκλητήριο. Ορίστε. Έχετε λέει σε πλεονόσα μορφή το ΠΕΧΗ. Σας καλεί να πάτε στο κόμμα. Κυρία Λώρα Ιάννου, μέχρι τώρα μπορώ μέχρι πρωθυπουργός να διορίζω. Εγώ προβόκαρα. Πρωθυπουργός να διορίζω. Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν μπορώ. Όπα. Μήπως κλείσω την εκπομπή. Κατευθείαν. Καλό ξημέρωμα.